κάτοικοι της νήσου Λέσβου ασχολούνται με τον τουρισμό και την κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε το άρμεγμα των προβάτων από τον κτηνοτρόφο. Τα πρόβατα έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μικρό σχετικά χώρο και περιμένουν με υπομονή όταν θα έρθει η σειρά τους για να τους έχουμε να γίνει η διαδικασία του αρμέγματος από το κτηνοτρόφο. Εδώ βλέπουμε και καθαρά μέτρα. Έχει ο κύριος που ασχολείται με το άρμεγμα, έχει πάρει τα μέτρα ασφάλειας, φορώντας και γάντια και μάσκα. Τα προβατάκια είναι όλα κουρεμένα. Η εποχή του κουρέματος είναι αυτή, διότι καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και αρχίζουν οι ζέστες, δεν μπορούν με την προβιά τους στο σώμα. Κουρεύονται την άνοιξη προς το καλοκαίρι για να μεγαλώσει η προβιά στο φθινόπωρο και χειμώνα, για να προστατευτούν από το κρύο. Λόγω της κτηνοτροφίας η Μυτιλίνη φημίζεται για τα γαλακτοκομικά της και ειδικά τα ορεινά χωριά της Μυτιλίνης. Είναι εύκολο να μου περιγράψετε το άρμεγμα πώς γίνεται? Δηλαδή την πίεση που ασκείτε στα στα μαστάρια λέγονται, ναι, των προβάτων, με κίνηση, τι κίνηση, κυκλική, κάθετη? Με τα μεγάλα δάχτυλα ξεκινάμε από ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Φέρνουμε το γάλα στην άκρη της ρόγας και από εκεί δουλεύουν τα τελευταία δάχτυλα τα μικρά και το πιέζουν για να βγει έξω. Τέχνη δηλαδή είναι και αυτό. Είναι τέχνη και το άρμεγμα. Τέχνη βέβαια, κανένας δεν χρειάζεται εκπαιδευτεί, δεν μπορεί να είναι. Πρέπει να το πιάνεις από ψηλά το μαστάρι, να κατεβάσεις το γάλα στην άκρη και να πιέζει. Ακούσαμε από τον κτηνοτρόφο και τη διαδικασία αρμέγματος. Μια διαδικασία που πραγματικά πρέπει να τη γνωρίζεις για να μπορέσεις να έρθεις σε επαφή με το ζώο και να προσπαθήσεις να αρμέξεις. Εάν το ζώο διαισθανθεί ότι δεν γνωρίζεις, σαφώς και αντιδρά, έτσι.
τα συναισθήματα, κατά τη γνώμη σας, του ανθρώπου που ασχολείται με τα ζώα παίζουν ρόλο προς τα ζώα, τα θετικά ή τα αρνητικά? Για το ζώο ή για τον άνθρωπο? Και για τα δύο, μπορώ να πω. Δεν κατεβάζουν και γάλα. Μπορεί και να μην κατεβάσουν και γάλα. Είναι η λέξη κλειδί που είπατε. Δεν συνεργάζονται. Η συνεργασία, η μη συνεργασία εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Πάντως μπράβο σας, τα έχετε περιποιημένα, βλέπω. Καθαρά. Εκείνο που με προβληματίζει, πώς ξέρετε ποιο αρμέξατε και ποιο δεν αρμέξατε? Πώς γνωρίζεις τον άνθρωπο, όσο εσύ σε όλο τον κόσμο να πας? Ναι. Κλείεται να μου σε φύγει εμένα τουλάχιστον. Καθένα έχει αυτό το κάτω. Μάλιστα. Να μην κλείσεις τα μάτια, άμα το πιάσω και πιάσω ένα σάρκο, θα σου πω ποιο είναι. Α, από το μαστάρι καταλαβαίνετε. Α, μάλιστα. Και από το μαστάρι και στη φάτσα. Ναι. Έχουν δηλαδή διαφορετική εμφάνιση στο πρόσωπο, στη φάτσα, όπως λέτε, μεταξύ τους? Βέβαια. Εγώ τα βλέπω ένα. Υπάρχει περίπτωση κάποιο που δεν αρμέχτηκε από αυτή την πλευρά? Όπως βλέπω τώρα εγώ την αριστερή. Να έχει ξεφύγει στην άλλη πλευρά και να το καταλάβετε? Βεβαίως. Στο τέλος κάνετε τον τελικό έλεγχο δηλαδή? Βεβαίως. Στην αρχή είναι ορισμένα πονηρά, να τα πούμε. Αχα. Τα οποία δεν θέλουν να αντιδρούν. Και βλέπω πως θα φύγουν να πάνε στην άλλη μεριά για να σε γελάσουν. Εγώ αυτή τη στιγμή εντόπισα ένα που έφυγε. Και κρύφτηκε κιόλας. Ναι. Όχι πολλά, αν είναι 4-5 σε όλο το κουτάκι. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι παρακολουθώντας μέσα στην κάμερα, μέσα στην οθόνη τα προβατάκια, το έβλεπα που προσπαθούσε να φύγει πίσω από την πλάτη σας. Ναι. Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση. Ναι. Την ώρα που μιλάγαμε αυτό έφυγε. Εάν δεν φύγει το γάλα από τα μαστάρια των προβάτων για 3 μέρες, 4, υπάρχει πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι άμα δεν αρνεύονται τα φυτά καθημερινώς, γυροστεύει το γάλα τους και σκυρεύουν. Μάλιστα, αυτό είναι το πρόβλημα. Εύχομαι καλή κτηνοτροφική χρονιά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε.